Το πρόγραμμά μας παραμένουμε σε πολιτικό πλαίσιο και καλωσορίζουμε τον κύριο Θεόδωρο Καράουλου, βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καράουλου, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δενισόπουλε, σε εσάς, στους συνεργάτες σας, στους φίλους ακροατές και καλή χρονιά να πούμε μέσα από την καρδιά μου με υγεία, δύναμη, επιτυχίες, οικογενειακή γαλήνη και ευημερία σε όλους. Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και σε εσάς, μιας έχετε μπροστά σας μια εκλογική μάχη και σε επίπεδο κόμματος αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι οι βουλευτές έχουν το δικό τους γολγοθά πέρα από τα κόμματα. Μια δύσκολη διαδικασία που βεβαίως η απλή αναλογική κάποιους τους διευκολύνει, άλλους τους δυσκολεύει. Εξάλλου εσείς οι βουλευτές που είστε στα μεγάλα κόμματα θέλετε αρκετές χιλιάδες ψήφους, ιδιαίτερα σε μεγάλες περιφέρειες όπως είναι η Θεσσαλονίκη, για να εκλεγείτε, εν αντιθέσει με άλλα μικρά κόμματα που και με χίλιους σταυρούς κουτσά στραβά μπορεί να περάσουν την πόρτα του κοινοβουλίου. Η αλήθεια είναι ότι στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι πολιτεύονται. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται πολλές χιλιάδες ψήφοι. Για παράδειγμα, εγώ την προηγούμενη φορά πήρα 32.000 ψήφους. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κάνεις πάρα πολύ δουλειά και βέβαια αυτό το ζήτημα που έχουμε τώρα, δηλαδή η παρατεταμένη στην ουσία προεκλογική περίοδος, γιατί οι εκλογές μπορούν να γίνουν λίγο πριν το Πάσχα, λίγο μετά το Πάσχα, δεν έχει καμιά σημασία. Εμείς όμως ήδη έχουμε ξεκινήσει, τουλάχιστον ένα μήνα πριν, πάντως σίγουρα από την νέα χρονιά και μετά, και είμαστε όλοι στο τρέξιμο με δράσεις, με εκδηλώσεις κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που είναι ψυχοφθόρο, είναι σωματικά κουραστικό και είναι και οικονομικά δαπανηρό. Γιατί όπου και να πας, εκδηλώσεις, διοργάνωση, τα κεράσματα, το ένα το άλλο, στοιχίζουν. Εν πάση περιπτώσει, με το καλό να προκριθούν εκλογές, με το καλό να γίνουν, με ηρεμία πάνω απ' όλα, νομίζω ότι αυτό το έχουμε κατακτήσει. Είναι ο πολιτικός πολιτισμός που θεωρώ ότι έχει πλέον η χώρα μας, χωρίς αντιπαραθέσεις έντονες, χωρίς επεισόδια, γιατί στο παρελθόν ζήσαμε και άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, να γίνουν και εμείς αισιοδοξούμε και εκτιμούμε ότι και με βάση δημοσκοπήσεις ότι το κόμμα μας στη Νέα Δημοκρατία θα ξαναεκλεγεί και πάλι. Αν όχι την πρώτη, που είναι δύσκολη, την πρώτη Κυριακή, τη δεύτερη Κυριακή θα πετύχει την αυτοδυναμία που είναι ο στόχος μας. Νομίζω, κύριε Καράουλο, το σύνθημα το έδωσε ο Πρωθυπουργός εχθές. Μια ανεπίσημη, θα λέγαμε, έναρξη της προεκλογικής καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο, βεβαίως, η οικονομία. Είπε πολλά πράγματα ο Πρωθυπουργός. Τα περισσότερα είναι αλήθεια. Τα έχουμε ξανακούσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά σε κάθε περίπτωση αλλιώς να τα ακούς από τα χείλη του Πρωθυπουργού και αλλιώς να τα λένε οι υπουργοί. Εξάλλου, υπάρχει και μια ωραία παροιμία. Όταν μιλάς με τον Θεό, τι να σου πούνε οι Άγιοι, λέγανε οι παλιοί. Σωστό. Δεν την ήξερα, θα συγκρατώ για να δεν χρησιμοποιώ και εγώ, κύριε Δενισόπουλε. Να πω ότι έτσι είναι. Χθες ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε με τις συνεντεύξεις, οι οποίες θα δίνει από ό,τι γνωρίζω μία φορά την εβδομάδα. Και κάθε φορά θα έχει μια συγκεκριμένη θεματική ατζέντα. Δεν θα είναι δηλαδή μια συνέντευξη γενική, η οποία θα αναφέρεται στα πάντα. Χθες και τον πρώτο κύκλο Οικονομία, Ανάπτυξη, Εργασία. Φαντάζομαι ότι την άλλη εβδομάδα θα ακολουθήσουμε ένα άλλο θέμα και ούτω καθεξής. Είναι στην ουσία η παρουσίαση του κυβερνητικού έργου για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και αφήνει κάποιες αχνές γραμμές για το τι θα γίνει και την επόμενη μέρα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πορευτούμε με ψυχραιμία και με αισιοδοξία στις εκλογές, γιατί θεωρούμε ότι τα 3,5 χρόνια που μέχρι στιγμής κυβερνούμε τον τόπο ήταν χρόνια τα οποία παρά τα μεγάλα προβλήματα που μας ήρθαν απ' έξω. Ο κορονοϊός, η πανδημία δεν ήταν ελληνικό φαινόμενο, ήταν παγκόσμιο φαινόμενο. Ο πόλεμος στην γειτονιά μας είναι κάτι το οποίο προκάλεσε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, άρα ένα κύμα ακρίβειας. Όλα αυτά είναι γεγονότα τα οποία απ' έξω ήρθαν. Παρ' όλα αυτά τα χειριστήκαμε, θεωρώ, και τα χειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορώ να παραδεχτώ, γιατί δεν ήμουν ποτέ ο παδός του άσπρου μαύρου, ότι δεν υπάρχουν λάθη, καθυστερήσεις, έτσι, ολιγορίες ή κάποια ζητήματα. Αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε και νομίζω αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα όσο καλύτερα μπορούμε και όσο αντέχει η ελληνική οικονομία. Θα πορευτούμε λοιπόν με αισιοδοξία, παρουσιάζοντας και το τι κάναμε, τα πεπραγμένα μας, αλλά και το ποιοι θα είναι οι στόχοι μας για την επόμενη τετραετία. Και θα έλεγα, για παράδειγμα, εγώ, αν την προηγούμενη τετραετία, αυτή που διανύουμε, δηλαδή που ολοκληρώνεται σε λίγο, είχαμε σαν στόχο πρώτα-πρώτα να πετύχουμε να ξανακερδίσουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια, να μειώσουμε τους φόρους σε όλους τους Έλληνες πολίτες, να συμβάλλουμε δραστικά στην ανάπτυξη και στην μείωση του προβλήματος της ανεργίας με νέες θέσεις εργασίας και να ψηφιοποιήσουμε το κράτος. Νομίζω ότι είναι στόχοι τους οποίους, αν θέλετε, μπορούμε να αναφερθούμε και αναλυτικά, τους έχουμε καλύψει, τους έχουμε πετύχει λίγο ή πολύ. Η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία που το κύριος στόχος μας, ο πρώτος στόχος μας, θα είναι καλύτερη μισθή, καλύτερη συντάξη για όλους. Ήδη οι συντάξεις ανέβηκαν και από την Πέμπτη θα το νιώσουν και οι συνταξιούχοι, γιατί θα πάρουν πρώτη φορά την αύξηση. Η σύνταξή τους αυξημένη κατά 7,75% συν την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, άρα αρκετά περισσότερο.
Το ίδιο θα συμβεί σε λίγες μέρες όταν από 1 Απριλίου θα έχουμε και την αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού. Και βεβαίως χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι από 1 Ιανουαρίου του 2024 θα έχουμε και το νέο μισθολόγιο, ένα νέο καλύτερο μισθολόγιο του δημοσίου υπαλλήλου, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, επίσης θα δώσουμε έμφαση στη νέα τετραετία. Είναι λίγο ρηγμένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι η αλήθεια. Ναι, γι' αυτό το λόγο το ανακοίνωσε ήδη από χθες, να το ξέρει ότι όσο βελτιώνεται η κατάσταση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας και όσο σταματάν ή περιμένουμε και ελπίζουμε να σταματήσουν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες που δημιουργούν προβλήματα στην οικονομία και βεβαιότητες, τόσο θα υπάρχει δυνατότητα για καλύτερες ημέρες πραγματικά για όλο τον κόσμο. Και τους ιδιωτικούς και τους δημοσίους υπαλλήλους, όλους γενικά όσους απασχολούνται εργασιακά, αλλά και τους συνταξιούχους που ήδη θα το δουν άμεσα. Είμαστε αισιόδοξοι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι ο στόχος μας και η αγωνία μας, να δώσουμε καλύτερες ημέρες στους Έλληνες πολίτες. Κύριε Καράγλου, έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας που πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Μια τελευταία ερώτηση που αφορά την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα είναι η επόμενη θεματική ενότητα, η επόμενη συνέντευξη τύπου, το αντικείμενο που πρόκειται να δώσει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω αυτό που είπα στην τοποθέτησή μου λίγο πριν, ότι δηλαδή πετύχαμε την αναβάθμιση και την ανάδειξη της εθνικής αξιοπρέπειας χώρας μας, είναι κάτι που είναι μια πραγματικότητα που δεν αμφισβητεί κανείς. Ποιος ξεχνάει την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στην κοινή συνεδρίαση Βουλής και Γερουσίας στο Κογκρέσο των ΗΠΑ το Μάιο του 2022, όπου καταχειροκροτήθηκε αναφερόμενο στα εθνικά θέματα. Ποιος ξεχνάει την συμφωνία, την κοινή αμυντική συνεργασία που υπογράψαμε με τη Γαλλία, που μόνο ωφέλη μπορούμε να προσδοκούμε αν όμοι γέννητο, και ελπίζουμε να μην γίνει ποτέ, έχουμε κάποια πολεμική σύρρεξη στη γειτονιά μας. Ποιος ξεχνάει την αναβάθμιση και την εμβάθυνση ακόμη περισσότερο των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την υπερδύναμη του πλανήτη, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με παραδοσιακές μουσουλμανικές χώρες, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως είναι η Σαουδική Αραβία. Θεωρώ ότι όλα αυτά έχουν σφραγίδα, έχουν ονοματεπώνυμο, Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, και είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτά που έχουμε κάνει στην εξωτερική μας πολιτική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξεχάσαμε παράλληλα να θωρακίσουμε, γιατί η μία όψη της εξωτερικής πολιτικής είναι η διπλωματία, αλλά η άλλη είναι οι αμυντικές δυνατότητες. Να εξοπλίσουμε και την εθνική μας άμυνα, να πετύχουμε μέσω της προμήθειας των Ραφάλ, την αναβάθμιση των F-16, να πετύχουμε 1000 θετικά πράγματα και στην τομέα αυτό. Κύριε Καράγλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία μας. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.